Γιώργος, πρόεδρος του ΣΕΤΕΠΕ. Το συνδικάτο μας πήρε την πρωτοβουλία σήμερα να κάνει αυτή την εκδήλωση που αφορά την προστασία των διανομέων, την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους και ποια θα είναι η απάντηση του οργανωμένου συλλογικού αγώνα. Δεν θέλουμε να κλαίμε τη μοίρα μας και απλά να μεταφέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο, αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε πιο πολύ να δούμε πώς μπορούν αυτά να λυθούν, γιατί έχει φανεί ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι μόνο μέσα από το συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση έχουμε καταφέρει να γλιτώσουμε περιπτώσεις όπως το να μην βγαίνουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες οι συνάδελφοι κτλ. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα βιντεοσκοπηθεί για να μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε διανομέας μέσω του καναλιού του συνδικάτου μας στο YouTube. Σίγουρα δεν τελειώνει εδώ πέρα οι όποιες δράσεις και πρωτοβουλίες παίρνουμε για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Θα συνεχιστούν στο μέλλον και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Τώρα βλέπουμε στην περίοδο της κακοκαιρίας πολλούς διανομείς και στην Αθήνα ειδικά να βγαίνουν στο δρόμο παρόλα αυτά. Και βλέπουμε ότι και τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί. Ποια είναι η στάση του συνδικάτου απέναντι σε όλες αυτές τις εικόνες? Εμείς αυτά εδώ πέρα λέμε το εξής, ότι θα πρέπει οι συνάδελφοι διανομής, όπως έχει φανεί και στο παρελθόν, οποτεδήποτε τους πει ο εργοδότης να βγουν σε συνθήκες, ακραίες συνθήκες, καιρικές συνθήκες, να εργαστούν, να έρθουν άμεσα σε επαφή με το συνδικάτο τους, να μπουν μπροστά, ούτως ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες όπως είχαμε εδώ πέρα πριν λίγους μήνες στις ΙΚΕΣ, να παρασέρνεται συνάδελφος από το Χήμαρο, και να δώσουμε και εικόνα ότι είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, μετά από νεροποντές, με καταγγελίες των συναδέλφων μας, είχε απαγορευτεί η διανομή σε συγκεκριμένα καταστήματα, σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ακριβώς εκεί πέρα πατάει στο ότι θα πρέπει να είναι οργανωμένοι και συσπηρωμένοι οι εργαζόμενοι στο συνδικάτο, στο ΣΕΤΕΠΕ, για να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Έγινε.